3.000 θεατές. Το παιχνίδι ήταν αρκετά καλό και ήταν η πρώτη συμμετοχή της Νέας Σαλαμίνας στην Ευρώπη. Η ομάδα της Αμοχώστου στάθηκε ικανοποιητικά στο πρώτο ημίχρονο, ενώ η Αμπερτίν ήταν πιο ζωντανή και ουσιαστική στην επανάληψη, αφού υπερίσχυσε σε φυσική κατάσταση. Μια προσπάθεια εδώ της σκοτσέζικης ομάδας δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Εδώ θα δούμε τον Αδάμου να επιχειρεί το σούτ, αποκρούει ο Σνέλτερς. Φάουλ για την Αμπερτίν. Θα γίνει κεφαλιά, όμως θα μπλοκάρει ο Χριστάκης. Εδώ μια ατομική προσπάθεια του Ολλανδού Van der Ven, το σούτ όμως φεύγει έξω. Νέα επίθεση της Αμπερτίν, το σούτ του Γκραντ μπλοκάρει ο Χριστάκης. Η Νέα Σαλαμίνα βρίσκεται εδώ στο προσκήνιο, προσπαθεί να οργανωθεί, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Επιμένει η Νέα Σαλαμίνα, όμως ο τερματοφύλακας θα αποκρούσει. Χένι Μακνίλ ήταν οι πρωταγωνιστές της φάσης αυτής. Βαλιά του Ρόμπερτσον στον Μπετ, το σούτ του Έρβιν φεύγει έξω. Περνάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Συνδυασμός Δαβίδ, Ηλία και Τσιγκέλη. Στον Μακνίλ το σούτ όμως φεύγει έξω. Στη φάση αυτή προηγήθηκε offside. Ένα φάουλ της Αμπερτίν. Δημιουργείται σύγχυση και ο Μπούλη σημειώνει το τέρμα, το οποίο ακυρώνεται αφού είχε προηγηθεί φάουλ. Είναι το 61ο λεπτό και ο Μακίμι δίνει στον Πολ Μέσον. Βλέπουμε εδώ τον Μακίμι. Και ο Πολ Μέσον δίνει το προβάδισμα 1-0 στην Αμπερτίν. Σε επανάληψη το τέρμα που πέτυχε η Αμπερτίν. Επιμένει η Αμπερτίν και θα χάσει εδώ μια καλή ευκαιρία. Ένα φάουλ για τη Σαλαμίνα, ο Πάμπης Ανδρέου μπαίνει στην περιοχή εδώ, μπερδεύεται για να χαθεί μια καλή προϋπόθεση για τη Νέα Σαλαμίνα. Είναι το 81ο λεπτό, η Αμπερτίν βρίσκεται στην επίθεση. Ο Μέισον θα δώσει στον Γκίλχαους που με προβολή σημειώνει το τελικό 2-0 για την Αμπερτίν. Ένα αποτέλεσμα που ουσιαστικά δίνει την πρόκριση στην σκοτσέζικη ομάδα.